Κύριε Μαυροκέφαλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλο και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Καταρχάς ένα θέμα, με την Παλαιστίνη ναι ή όχι, μια καθαρή θέση. Επειδή δεν έχουμε και το προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής σας, σε σχέση με την Παλαιστίνη να σας πω, ποιο είναι το ναι ή το όχι, το δίλημα ποιο είναι. Με αυτό που γίνεται εκεί, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ως προς το μέγα θέμα και τη μέγα τραγωδία, ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Από την πρώτη στιγμή έχουμε καταδικάσει τη δολοφονική στην κυριολεξία επίθεση του κράτους του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Και να μου επιτρέψετε να σας πω ότι πολύ σωστά το διατυπώνετε, γιατί δεν έχουμε πόλεμο. Ο πόλεμος χρειάζεται δύο μέρη. Δεν μπορεί να εξομοιώνεις την πέτρα με τη σφαίρα. Ακριβώς. Και γίνεται μια συστηματική προσπάθεια και από τα αστικά κόμματα, αλλά και από τις μεγάλες υπεριαλιστικές ενώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, να κρυφτεί, γιατί ακριβώς έχει ξεκινήσει, πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Και αφορά τον επικισμό Παλαιστινιακών εδαφών. Σωστά. Με το ζόρι, με τη βία, με το αίμα, με το σίδερο στην κυριολεξία από Ισραηλινούς επίκους. Σωστά. Μια προσπάθεια να εξισωθεί ο θήτης με το θύμα, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με μια βάρβαρη στην κυριολεξία υπεριαλιστική παρέμβαση που έχει το αποτέλεσμα εκατοντάδων νεκρών, μεταξύ των οποίων και πολλών μικρών παιδιών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα εργασιακά. Θα λέγαμε, να συμπληρώνοντας αυτό, ότι το κόμμα μας όχι μόνο καταδικάζει αυτή την υπεριαλιστική βαρβαρότητα, καταδικάζει και τους συμμάχους που στηρίζουν αυτή τη στιγμή το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ, και έχει απαιτήσει από την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε στρατιωτική ή άλλου είδους συνεργασία η οποία έχει προχωρήσει με το κράτος του Ισραήλ. Μάλιστα. Κατανοητό, απόλυτα κατανοητό και πολύ σαφέστατη τοποθέτηση. Πάμε για τα εργασιακά, κύριε Μαυρόπλε. Επιστροφή σε εργασιακό μεσαίωνα ή υπερβάλλω? Δεν υπάρχει καθόλου υπερβολή σε αυτό που λέτε, γιατί η κυβέρνηση σχεδιάζει στην κυριολεξία ένα ιστορικό πεσογύρισμα και όσον αφορά την κατάργηση του 8ωρου και την επιβολή της απλήρωτης υπεραιωρικής απασχόλησης, αλλά και ένα πολύ σημαντικό χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ναι, γιατί έχει πάρει μεγάλη έκταση το 8ωρο, αλλά το χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα δεν έχει ακουστεί πολύ. Εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, είναι το ένα, είναι προαπαιτούμενο και για το άλλο. Δηλαδή, για να μπορεί αυτό που εμείς λέμε η αστική τάξη, το μεγάλο κεφάλαιο, τα κόμματα του κεφαλαίου που κυβερνούν αυτή τη χώρα, να περνούν την αντιλαϊκή τους πολιτική χωρίς να υπάρχουν αγώνες, χωρίς να υπάρχουν αντιστάσεις, η κυβέρνηση στα χνάρια της προηγούμενης παίρνει μια σειρά κατασταλτικού ή άλλου χαρακτήρα μέτρα για να περιορίσει τη συνδικαλιστική δράση των συνδικάτων, να φακελώσει τα συνδικάτα, να δημιουργήσει πολύ δύσκολες προϋποθέσεις για να παίρνεται απόφαση για απεργία, να διευκολυνθούν οι απολύσεις συνδικαλιστών, έτσι ώστε να δεχτεί πολύ ισχυρό χτύπημα το συνδικαλιστικό κίνημα και να περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, αυτά που περιγράφονται αρκετά και από τοποθετήσεις του κόμματός μας σε σχέση με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την απλήρωτη εργασία, την κατάργηση του 8ωρου και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας πείτε με ποιο τρόπο πρακτικά προσπαθεί να εμποδίσει τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Μας είπατε προσπαθεί να δυσκολέψει την απεργία. Απόλυτα κατανόητο. Με ποιους άλλους τρόπους? Η απειλή απέναντι στον ενεργό συνδικαλιστή. Τι άλλο? Είναι μια σειρά διατάξεις που έχουν έρθει στο σχέδιο νόμου και αφορούν καταρχήν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Δηλαδή, εκτός του ότι αποκόπτουν τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα τους, γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό ότι η επιλογή του κάθε εργαζόμενου θα είναι με το πιστόλι στον κρόταφο
αφού κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα ψηφίζει ανταυτού ο εργοδότης του, είτε οποιοδήποτε άνθρωπος της εργοδοσίας, δημιουργείται μια τεράστια βάση δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ψηφοδέλτια των συνδικάτων, αλλά και από το γεγονός ότι από το τάξης θα έρχονται οι κωδικοί. Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικές για να κατανοηθεί το μέγεθος του φακελώματος που επιχειρεί η κυβέρνηση προς τα συνδικάτα και στους συνδικαλιστές. Φυσικά είναι τα ζητήματα του περιορισμού των διαδηλώσεων και των κινητοποιήσεων. Μια σειρά απαγορευτικές διατάξεις που δυσκολεύουν πολύ την απόφαση για απεργία. Η ποινικοποίηση της περιφρούρησης απεργίας. Ναι. Η απελευθέρωση των απολύσεων των συνδικαλιστών, ακόμα και αν αυτοί δικαιωθούν στα δικαστήρια ύστερα από κάποια ψυχοφαντική μήνυση ή καταγγελία, μπορεί να υπάρχει από έναν εργοδότη ή από κάποιο δικό του άνθρωπο μέσα σε όλο τον χώρο δουλειάς, ότι ένα συνδικάτο ή ορισμένοι συνδικαλιστές ασκούν δίθεν ψυχολογική βία, υπερηφορούν τον αγώνα τους, την απεργία τους κτλ. Νομιμοποιώντας δηλαδή επί της ουσίας την ίδια την απεργοσπασία. Αυτά, ξαναλέμε, τα φέρνει η κυβέρνηση ακριβώς όμως γιατί θέλει να περάσει μια σειρά αντιδραστικές διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, και αφορά και τις απλήρωτες υπερορίες και, ναι, τη μείωση της αποζημίωσης για τις υπερορίες οι οποίες τελικά θα καταγράφονται και θα είναι νόμιμες, αλλά και από το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες πολύ πιο εύκολα να χρησιμοποιούν εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, τετράωρος, που θα έχουν τη δυνατότητα να τους δουλεύουν οκτάωρο και να τους πληρώνουν με πολύ λιγότερα χρήματα. Πολύ πιο κάτω από την ανοδή της υπερορίας. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφαλε, αυτή η περιβόητη ηλεκτρονική κάρτα εργασίας που την έχει κάνει σημαία η κυβέρνηση, τι ακριβώς διασφαλίζει στην πράξη? Στην πράξη δεν διασφαλίζει τίποτα, κύριε Δημητρακόπουλε, γιατί είτε είναι ηλεκτρονικός ο τρόπος που κρατιέται το 8ωρο, είτε είναι ψηφιακός, είτε είναι ο τυπικός κλασικός τρόπος που υπάρχει, τη στιγμή που δεν υποχρεώνεται ο εργοδότης. Από τη στιγμή που δεν υποχρεώνεται να μην δίνει δουλειά, να τηρεί το ωράριο και να κόβει κάθε δυνατότητα στον εργαζόμενο, παρέχοντάς του εργαλεία όπως την τηλεργασία, βάσει δεδομένων κτλ., τότε η δυνατότητα παραβίασης του οκτάωρου θα είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Όπως είναι και σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε αυτό. Απλά γίνεται μια πολύ προσεκτική, ας το πούμε έτσι, προπαγάνδα από την κυβέρνηση, ναι, να πει ότι το μέσο, αυτό το συγκεκριμένο, θα διασφαλίσει το οκτάωρο. Η πείρα μας λέει ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα. Άλλωστε η κάρτα εργασίας υπάρχει από το 2011. Ναι, Σαγκαέβε, φυσικά. Δεν είναι καινούργιο εφεύρωμα της κυβέρνησης αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ο κόσμος πώς μπορεί να αντιδράσει, τι δυνατότητα άμυνας έχει σε αυτό που συμβαίνει και σε αυτό που όλο και χειρότερο έρχεται μπροστά του? Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι έχουν ένα πολύ σημαντικό όπλο, την ενότητα και τον αγώνα τους. Μάλιστα η απεργία που έγινε στις 6 του Μαΐου, ναι, για να τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά και να ακυρώσει την προσπάθεια της κυβέρνησης να τη μετατρέψει σε πασχαλινή αργία, ήταν μια πολύ σημαντική και μαζική κινητοποίηση η οποία θορύβησε την κυβέρνηση. Αυτός λοιπόν ο αγώνας των εργαζομένων και η ενότητά τους πρέπει να διαφυλαχτεί και να προετοιμάσει και τους επόμενους αγώνες, οι οποίοι θα είναι πολύ σύντομα το επόμενο διάστημα, αφού μια σειρά συνδικάτα ήδη έχουν αποφασίσει απεργία για τις αρχές του Ιούνιου. 3 Ιούνιου φαίνεται να είναι μια ημερομηνία που κατασταλάζει. Όμως ως ΚΚΕ θέλουμε να πούμε ότι οι αγώνες από μόνοι τους για να μην φέρει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο δεν φτάνουν. Λέμε ως ΚΚΕ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν πρώτα και κύρια να ξυλωθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί τουλάχιστον τα τελευταία 12 χρόνια και διευκολύνουν την ευελιξία, διευκολύνουν την κινητικότητα, διευκολύνουν τη συρρήκνωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και έχουν μια σειρά τέτοιες πλευρές. Νόμους που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, και πάνω σε αυτούς τους νόμους πατάει η σημερινή κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης για να φέρει το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Άρα οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν να ξυλωθεί όλο αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο
και να διεκδικήσουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο και τέλος πάντων όλα εκείνα τα αιτήματα τα οποία ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέβαλε, να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε το κάλεσμά μας για άλλη μια φορά. Και θα θέλαμε κάποια στιγμή να σας είχαμε και στο στούντιο, να έχουμε πολύ χρόνο να κουβεντιάσουμε πολύ αναλυτικά τα εργασιακά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που δεν προφταίνουμε τώρα σε λίγη ώρα να τους αγγίξουμε. Τους τίτλους του νομοσχεδίου να πρέπει να πούμε, ναι. Θέλουμε 5 λεπτά μόνο για τους τίτλους. Ακριβώς. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε για δεύτερη φορά και καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.